έρχονται εξορίξεις για την Ελλάδα. Ο εφοπλιστής και πρόεδρος του Ολυμπιακού Μαρινάκης αγοράζει 7 πλοία για πλατφόρμες εξορίξεων. Τίποτα δεν είναι τυχαίο λοιπόν, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με κινήσεις Ελλήνων εφοπλιστών του μεγέθους του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αθόρυβα προέβη σε αγορά ενός στόλου από 7 πλοία εφοδιασμού πλατφόρμας εξορίξεων τις τελευταίες εβδομάδες. Σίγουρα κάτι ξέρει ο κύριος Μαρινάκης και αυτό αφορά ξεκάθαρα το ξεκίνημα εξορίξεων νοτίων της Κρήτης, όπου υπάρχουν τεράστια αποθέματα σύμφωνα με τις σεισμικές έρευνες στην περιοχή, αλλά και παλαιότερες δορυφορικές φωτογραφίες και εκθέσεις. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Tradewinds, δημιουργεί νέα υπεράκτια ναυτιλιακή εταιρεία και επενδύει 106 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά 7 πλοίων από τον στόλο της PSV. Η ExxonMobil είχε ανακοινώσει ότι το 2024 θα λαμβάνονταν η επενδυτική απόφαση για γεώτρηση με στόχο το πρώτο γεωτρύπανο να χτυπήσει το 2025, έναν χρόνο νωρίτερα από ό,τι αρχικά προβλεπόταν, αλλά οι σεισμικές έρευνες ανέτρεψαν αυτή την απόφαση, ενώ την ίδια στιγμή η Chevron ξεκινά κάτι ανάλογο στην Κύπρο. Από τον Ιανουάριο του 2023, ο Αμερικανικός κολοσσός είχε διαβεβαιώσει την Αθήνα ότι η τουρκική απειλητική ρητορική δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό της εταιρείας. Η εμπλοκή Αμερικανικών επιχειρήσεων είναι πιθανό να ενισχυθεί, καθώς τον Οκτώβριο η Chevron αγόρασε και εξετάζει τα σεισμικά δεδομένα για την περιοχή του Ιωνίου. Παλαιότερες πληροφορίες ανέφεραν ότι έρχονται απίστευτες εξελίξεις από ειδικούς της ExxonMobil, αφού αποκαλύπτεται στην πράξη ότι τα αποθέματα των υδρογονανθράκων μας φτάνουν για ολόκληρη την τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη θα ελάμβανε τέλος αφού οι ανάγκες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένονται ότι θα καλύπτονται από τα ελληνικά κοιτάσματα αλλά και αυτά των γειτονικών χωρών. Σε αυτό το πραγματικό ενδεχόμενο, η Ελλάδα θα γίνει ισχυρή οικονομικά και η γη της απαγγελίας για τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του πλανήτη. Όπως έχουν επισημάνει οι ειδικοί επιστήμονες της ExxonMobil, τα κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης ξεπερνούν κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη, καθώς μπορεί να είναι ακόμη και υπερδιπλάσια της αρχικής εκτίμησης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.